Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα πραγματοποίησαν φοιτητική πορεία στο κέντρο της πόλης της Ρόδου οι ανεξάρτητοι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι πολιτικές εξαθλίωσης που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις πλήττουν την κοινωνία και την φοιτητική κοινότητα ως βασικό κύτταρό της, αναφέρουν χαρακτηριστικά σε ανακοίνωσή τους. Το τελευταίο μέτρο που είναι και το χειρότερο, κόβει τη σύντηση, αναγκάζει τους φοιτητές να πληρώνουν 3 ευρώ καθημερινώς ως αντίτιμο για να φάνε. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Για παιδιά που δεν είναι από εδώ πέρα, το φοιτητικό δυναμικό αποτελείται από 95% από πυρωτική Ελλάδα. Δεν έχουμε τα σπίτια μας εδώ και αναγκαζόμαστε να πληρώνουμε μέχρι και να φάμε. Οι φοιτητές δεν έχουν λεφτά να φάνε. Δεν μπορώ, ενώ εν ώψη οικονομικής κρίσης έχουν μειωθεί τα πάντα, βάζει και αυτό 3 ευρώ να πληρώνει κάθε οικογένεια 3 ευρώ για το παιδί της που σπουδάζει, αν είναι δυνατόν. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι πως το κράτος δεν ενδιαφέρεται για την παιδεία, δεν ενδιαφέρεται για τους φοιτητές της, δεν ενδιαφέρεται για τα ίδια της τα παιδιά, που υποτίθεται ότι θέλει να κάνουν πράγματα και να αναβαθμίσουν τον τόπο. Μας θέλει αμόρφωτους, πολλοί φοιτητές αρχίζουν και φεύγουν από τη Ρόδο, γιατί δεν έχουν να φάνε. Και ουσιαστικά το πανεπιστήμιο πάει για κλείσιμο αν συνεχίσει έτσι. Το κράτος πρόκειται την ιδιωτική παιδεία. Δεν γίνεται άλλο αυτό. 3 ευρώ καθημερινώς πληρώνουν όλοι οι φοιτητές. Είμαστε ανεξάρτητοι, αυθόρμητη πορεία έγινε από φοιτητές ανεξάρτητους. Όλοι οι φοιτητές είμαστε ενωμένοι και καλούμε και πανελλαδικώς και άλλους φοιτητές να διαμαρτυρηθούν για να ανατραπεί το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ με τη σύντηση. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι εξαίρεση του Πανεπιστημίου Αιγαίου από το ΦΕΚ. Είμαστε σε περιοριστημένη περιοχή. Είμαστε στη Ρόδο, σε νησιωτικό μέρος, ζητάμε την εξαίρεση από το ΦΕΚ για τη σύντηση. Άμεσα, οι κινητοποιήσεις δεν θα σταματήσουν, κάθε μέρα δεν είμαστε στους δρόμους, όσο μπορούμε. Μπορούμε να είμαστε και πολύ περισσότεροι φοιτητές, η πορεία έγινε αφόρμητα, θα συνεχιστεί.